Διακοσμητικά είναι τα ασανσέρ σε αρκετά σχολεία του Ηρακλείου εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, με τους μαθητές να καλούνται ανεξάρτητα από τα προβλήματα που έχουν να ανεβαίνουν και μια και δυο σκάλες. Και μπορεί το θέμα από μόνο του να μοιάζει σε κάποιους υποδέστερο άλλων πιο σημαντικών, όμως στις περιπτώσεις που παιδιά αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα ή είναι τραυματισμένα, αυτό αυτόματα έρχεται να σημάνει τον αποκλεισμό τους από την εκπαιδευτική διαδικασία. Προφανώς δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Τα σανσέρ υπάρχουν για κάποιο λόγο. Έχουμε μαθητές, έχουν πληροφορίες δηλαδή ότι υπάρχουν μαθητές τέλος πάντων οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα και αναγκάζονται οι μαθητές να τους σηκώνουν με την καρέκλα και να τους πηγαίνουν στον όροφο. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, και σε όλα τα σχολεία μπορούν ανά πάσα στιγμή να υπάρχουν άτομα, μαθητές δηλαδή, με κινητικά προβλήματα, τα οποία δυσκολεύεται η πρόσβασή τους. Σε 15 σύμφωνα με πληροφορίες σχολεία του Ηρακλείου, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, οι μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακινούνται στις αίθουσες, στις πλάτες συμμαθητών τους ή πάνω σε καρεκλάκια που κουβαλούν παιδιά. Εικόνες βγαλμένες από τριτοκοσμικές χώρες που πάντως ενέχουν περαιτέρω κινδύνους. Αντικαταστάθηκε μία πλακέτα, η οποία δεν ήταν συμβατή με τα μηχανήματα. Αυτό οδήγησε στη μη λειτουργία των ασανσέρ. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Γονέων του Δήμου Ηρακλείου, οι καταγγελίες που έχουν γίνει περιγράφουν ότι το πρόβλημα προέκυψε όταν επιχειρήθηκε να γίνει αναβάθμιση των ασανσέρ με νέες πλακέτες που δεν λειτουργήσαν ποτέ. Όμως δεν αντικαταστάθηκαν σε χρόνο που θα μπορούσε ίσως το κόστος να μειωθεί λόγω της αντικατάστασης. Γεγονός που ίσως τώρα, 1,5 χρόνο μετά, σημάνει την εκ νέου προμήθεια κατάλληλων πλακετών για την αντικατάσταση αυτών που και πληρώθηκαν και δεν λειτουργήσαν. Η τεχνική υπηρεσία έχει ξεκινήσει τη διαδικασία της εργολαβίας για την αντικατάσταση των πινάκων στα ασανσέρ. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στο ΣΕΚ, στο ένα από τα τρία ασανσέρ. Θα το ρυθμίσει η Σχολική Επιτροπή, επειδή είναι περισσότερο ευέλικτη. Και νομίζω ότι σε πολύ σύντομο διάστημα θα έχουν αποκατασταθεί και τα υπόλοιπα. Ενώ έγινε μία αναβάθμιση, διαπιστώθηκε ένα πρόβλημα, το οποίο δεν επιλύθηκε ποτέ, εδώ και 1,5 χρόνο. Και πιστεύω ότι αυτό θα επιφέρει περαιτέρω κόστος σε όλους εμάς, έτσι, γιατί προφανώς θα πρέπει να διορθωθεί κάποια στιγμή, το οποίο μιλάμε για διπλά και τριπλά λεφτά πολλές φορές από τις τσέπες των γονέων και των δημοτών του Ηρακλείου. Αν και το θέμα σχετίζεται με λειτουργίες της τεχνικής υπηρεσίας, η Αντιδήμαρχος Παιδείας, μιλώντας στην Κρήτη TV, ανέφερε ότι στην περίπτωση του πρώτου εργαστηριακού κέντρου, που εντοπίζει σημαντικά προβλήματα, η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού θα γίνει το επόμενο διάστημα με χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής. Το ΣΕΚ ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα και είπαμε το ανταλλακτικό να το αγοράσει η Σχολική Επιτροπή, έτσι ώστε να αποκατασταθεί σύντομα, αλλά νομίζω από τις πληροφορίες ότι η τεχνική υπηρεσία προχωράει την εργολαβία.